δεν έχω σκοπό να ασχολούμαι με σχόλια τα οποία είναι ανεφουσίες. Εγώ έκανα μία επισήμανση και όπως είδατε ήμουν τόσο ήπιος που δεν έθεσα ούτε ονομαστικά, ούτε σαν δημοτική αρχή πρώην, ούτε σαν νυν. Έθεσα γεγονότα. Να γνωρίζετε και οι συνάδελφοι, γιατί σχεδόν το μισό δημοτικό συμβουλίο είναι καινούριο, αλλά και οι δημότες που μας παρακολουθούν, είτε σήμερα εδώ, είτε δια της τηλεοράσεως. Δηλαδή τι μου λέτε τώρα, ότι κακός πήγα στον Υπουργό τον κύριο Ταγαρά και συγκάλεσε τρεις γενικούς και ειδικού γραμματείς να μιλήσουμε για τα αποχητευτικά και τα απολοδομικά για να καταλάβω. Κακός έβγαλα την ανακοίνωση η ποιότητα των τόνων Τι μου λέτε ότι το έργο του Δημοτικού Σχολείου της Αρχαίας Κορίνθου που και εγώ το ψήφισα εδώ κύριε Νανόπουλε, κύριε Δήμαρχε ότι έχουμε μόνο ένα εκατομμύριο και ο εργολάβος λέει θέλω τρία κακό στο θέτο εδώ τον προβληματισμό Τι μου λέτε τώρα, είναι εξασφαλισμένο Ρωτήστε τον κύριο Ψαράκη ένα εκατομμύριο μας δίνει Τι μου λέτε τώρα, εγώ δεν τα έθεσα τα... είπα μόνο γεγονότα ότι η παιδική χαρά σοφικού, το οικόπεδο, έβοσκε το έγγραφο της αποκεντρωμένης σε κάποιες υπηρεσίες ή και σε καμία υπηρεσία του Δήμου. Εγώ δεν σας καταλόγησα ποτέ προσωπική ευθύνη. Και δεν απαντήσαμε. Και αντιθέτως βάλαμε και την παιδική χαρά. Ρωτήσατε πώς θα πληρωθεί αυτός ο άνθρωπος την παιδική χαρά. Ο προμηθευτής. Και σας είπα ευθέως ότι εμείς θα πάμε σε αγορά. Ναι, στην αγορά αυτή. Να θεραπεύσουμε, αν θεραπεύεται κιόλα. Αλλά θέλω να πιστεύω, θα θεραπευτεί. Δεν. Έθεσα πάλι το θέμα συντήρηση δημοτικών κτηρίων. Ο τίτλος. Έχω, με τις τεχνικές υπηρεσίες μίλησα. Δεν είμαι ούτε πολεοδόμος, ούτε μηχανικός. Οι τεχνικές υπηρεσίες μου είπαν ότι δεν βγαίνει άδεια. Και τώρα μου λέει ο αντιδήμαρχος ότι ήταν ένα ΑΠΕ το 2022 που δεν το ψηφίσαμε, που μέσα ο ΑΠΕ είχε και στατική μελέτη. Πώς γίνεται αυτό μέσα σε ένα έργο συντηρήσεων κτηρίων να πληρώνουμε και στατική μελέτη, δεν το γνωρίζω. Αλλά το αποδέχομαι και αυτό. Ο Σταυρέλης θέλει αυτό που δεν βγήκε άδεια. Και δεν βγαίνει συνάδελφε, Γιώργο αγαπητέ φίλε, <σχελίου> δεν βγαίνει. <σχελίου> Εμένα δεν μου έθεσαν τέτοια θέμα η μηχανική. Δεν τα λέω εγώ. Η και το, για το τεχνικό πρόγραμμα που είπες, Δήμαρχε και κύριε Πούρο, ναι, εγώ είπα από την επομένη των εκλογών όταν μιλήσαμε, Δήμαρχε, τι θέλεις, μου έκανε την πρόταση και σου λέω ναι, προχώρα στο τεχνικό πρόγραμμα και να μπούμε σε τροποποίηση. Πότε, είχαμε 8 εκλογές, στις 13 νομίζω 10 κάπου εκεί μιλήσαμε. Και όλα σε πολύ καλό κλίμα και μας φέρνετε το τεχνικό πρόγραμμα να το ψηφίσουμε 29 Δεκεμβρίου, περίπου κάπου εκεί, μεταξύ των δύο εορτών. Και τι θα κερδίζαμε. Και δεν έγινε και απαρτία, αλλά εγώ θα έλεγα και να κάναμε απαρτία. Τι θα κερδίζαμε. Προπολογισμό, αυτό μετράει. Θα πάμε τώρα τέλο του μήνα, αρχέ του Φλεβάρι, εξ αρχή. Με εκείνα τα έργα που είχατε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώ. Συνεχιζόμενα έργα με ένα πισόκι, ούτε ένα ευρώ πάνω, ούτε ένα ευρώ κάτω. Γιατί με κατηγορείτε. Εγώ είπα ότι δεν Έχω προϋπολογισμό και βλέπω ότι δεν έχω ταμείο και δεν είναι 3 εκατομμύρια Γιώργο μου τα τέτοια, 803 χιλιάρικα είναι. Τα άλλα μπαίνουν και ξαναμπαίνουν κάθε χρόνο και στον κωδικό τον, ο, του 20 της καθαριότητας. Μακάρι να άμα μου τα βρεις εγώ θα βγω εδώ δημόσια να σου, να σου δώσω έπαινο γιατί τα έχω απόλυτη ανάγκη αυτά τα χρήματα. Ταρτάν στίβου, ναι πράγματι έτσι όπως είναι, όπως τα είπατε είναι. Αλλά δεν αναρωτηθήκατε βρε παιδιά, από πότε είναι αυτή η δόλια επίστοση από το Υπουργείο. Από το 2019 και θυμηθήκαμε το 2023 να το βγάλουμε στον αέρα. Δεν μας θέλει κανένας Υπουργός. Με κατεβασμένο το κεφάλι σας μιλάω με κάθε ειλικρίνεια, άκουγα τον κύριο Ζερβό στο Υπουργείο με κατεβασμένο το κεφάλι να με καταχαιριάζει. Τι να έκανα εγώ πείτε μου τέλο για τα δέσποτα. Δεν νομίζω να στρώω πολύ χρόνο. Εγώ φταίω πάλι που έκανα την επισήμαση. Και τα κάνετε και χειρότερα τώρα. Μου λέτε ότι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατεία δεν το γνώριζα. Ήξερα το 23. Είναι από τον Φεβρουάριο του 2023 ότι δεν μπορεί να βγει άδεια. Ναι. Μα αν είναι έτσι, κύριε συνάδελφε, γιατί βγάλαμε δημοπρασία 150.000 ευρώ μετά η σύμβαση υπεγράφει τον Ιούνιο του 2023. Πώ υπογράψαμε σύμβαση. Και αν έρθει ο ανάδοχο τώρα, δεν ξέρω ποιο είναι, και πει «Ωπ, αποζημίωση, εγώ υπέγραψα σύμβαση». Πώς υπογράψαμε σύμβαση χωρίς να έχουμε εκδώσει οικοδομική άδεια. Μην απαντάτε σε θέματα τα οποία τα κάνουμε και χειρότερα. Ήμουνα τόσο χαλαρός, απλώς ενημερωτικά και εκτίθεστε μόνοι σας να βγαίνετε και να λέτε πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν. Δεν κατηγόρησα κανέναν. Τελειώσαν οι εκλογές για μένα. Για μένα προσωπικά και για την παράταξή μου έχουν τελειώσει πάμε όλοι μαζί. Αυτό είναι το σύνθημα. Πάμε να διορθώσουμε και πάμε να πετύχουμε καινούργια πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.